1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχεται στην Ελλάδα, σε μια Ελλάδα που περνάει τη μεγαλύτερη κρίση. Στις 4 Οκτωβρίου του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι η πολιτική παράταξη που ταυτίζει το έθνος με το λαό, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της, την εθνική ανεξαρτησία με τη λαϊκή κυριαρχία. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία και εξασφαλίζει 220 έδρες στο Κοινοβούλιο. Τον Ιούνιο του 1975, η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει στο Κοινοβούλιο το νέο καταστατικό χάρτη της χώρας. Τον Νοέμβριο του 1977, η Νέα Δημοκρατία κερδίζει εκ νέου τις εθνικές εκλογές και σχηματίζει κυβέρνηση υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το Μάιο του 1979 συγκαλείται το πρώτο συνέδριο του κόμματος στη Χαλκιδική. Εγκρίνονται ομόφωνα οι ιδεολογικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας, το καταστατικό και οι κανονισμοί λειτουργίας των κομματικών οργανώσεων. Το Μάιο του 1979 γίνεται δεκτή η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ. Το Μάιο του 1980 ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Καραμαλής, εκλέγεται στο ύπατο αξίωμα της πολιτείας και ο Γεώργιος Ράλης πρόεδρος του κόμματος. Ο Γεώργιος Ράλης αποχωρεί από την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας και το Δεκέμβριο ο Ευάγγελος Αβέροφ εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος. Τον Ιούνιο του 1984 στις ευρωεκλογές παρατηρείται εκλογική άνοδος της Νέας Δημοκρατίας. Την 1η Σεπτεμβρίου του 1984 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος. Η Νέα Δημοκρατία μετά από 3 συνεχείς εκλογικές αναμετρήσεις και τη συμμετοχή της στην κυβέρνηση Τζανί Τζανετάκη και την οικουμενική κυβέρνηση του ξενοφόντα Ζολώτα κατακτά την απόλυτη πλειοψηφία και σχηματίζει κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχεται ξανά στην Προεδρία της Δημοκρατίας για να εγγυηθεί την επιστροφή στην ομαλότητα ύστερα από μια περίοδο μακράς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης. Το Νοέμβριο του 1993 ο Μιλτιάδης Εύερ εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος. Το Μάρτιο του 1997 συνέρχεται το 4ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και εκλέγεται πρόεδρος του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής. Στις εκλογές της 7ης Μαρτίου του 2004 η Νέα Δημοκρατία, ύστερα από μια συναρπαστική εκστρατεία, κερδίζει τις εκλογές με μεγάλη πλειοψηφία 45,40%. Στις ευρωεκλογές του Ιουνίου επαναλαμβάνεται ο ίδιος θρίαμβος. Στη νέα εποχή που ξεκινάει, όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες δηλώνουν παρόν στο συναρπαστικό μέλλον που ανοίγεται μπροστά τους. Σε αυτό το μέλλον δηλώνουν όλοι παρόν. Στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές του Οκτωβρίου του 2006 οι πολίτες επιβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους στη Νέα Δημοκρατία και στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χτίζουμε μια σχέση εγκύτητας με τον πολίτη. Επενδύουμε στον άνθρωπο. Επενδύουμε στο κοινωνικό κεφάλαιο του τόπου. Γιατί τα δικά σας οράματα, τα οράματα των παιδιών μας, συνθέτουν το μεγάλο συλλογικό, το κοινό μας όραμα για την Ελλάδα του αύριο. Συνεχίζουμε με αυτοπεποίθηση, με αισιοδοξία, με πίστη στην Ελλάδα. Τίποτα δεν μπορεί να γυρίσει την Ελλάδα του χτες.